σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας, ειδικά στα εποχιακά, είναι πάρα πολύ ψηλά, δείχνει με το καλύτερο τρόπο αυτό που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας και η εντατικοποίηση για την κάλυψη οδηγεί μαθηματικά κάθε χρόνο αυτό το ποσοστό να αυξάνεται. Θεωρώ φυσικά ότι τα ποσοστά και οι αριθμοί οι οποίοι η Ελστάτ ανακοίνωσε έχουν μία μικρότερη τάση σε σχέση με την πραγματική που υπάρχει στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι στα εποχιακά επιστηστικά καταστήματα οι μειωμένες θέσεις είναι τουλάχιστον κατά 20-30% παραπάνω σε σχέση με τα αποτελέσματα της Ελστάτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο νομό Ηρακλείου χιλιάδες θέσεις εργασίας στον επιστητισμό είναι κενές. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο επίσης αυτό το ποσοστό, αντί να μειώνεται, αυξάνεται, παρόλο που έχουμε φύγει από τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού και της οικονομικής κρίσης. Ο τουρισμός φέτος άγγιξε τα ποσοστά του 18 και ίσως και παραπάνω, αλλά βλέπουμε ότι οι αντίστοιχες θέσεις δεν είναι ίδιες με το 18. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλεξιμότητα του επαγγέλματος σε σχέση με το φόρτο εργασίας πέφτει. Ο φόρτος εργασίας ανεβαίνει και λιγότεροι μπαίνουν στο επάγγελμα. Τα επαγγέλματα τα οποία επιλέγουν πλέον οι νέοι από 20 έως 45 ετών δεν είναι τα επαγγέλματα του επιστητισμού τουρισμού. Η ανεργία είναι κοντά στο 10% και οι ελλείψεις θέσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα αργίζουν τις δεκάδες χιλιάδες. Αυτό θα σημαίνει ότι μπορούσε άμεσα ο τουρισμός με βάση τις δυνατότητες, την απορροφητικότητα των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας σε μία μέρα μόνο να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας άνω των 5% σε σχέση με τα αποτελέσματα που υπάρχουν από τη ΔΥΠΑ. Αυτό όμως δεν γίνεται. Άρα οι εργαζόμενοι δεν επιλέγουν τον τουρισμό και τον επιστητισμό. Τα προβλήματα που υπάρχουν σίγουρα είναι αποτυπωμένα και τα ξέρουν οι εργαζόμενοι από ό,τι φαίνεται καλύτερα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι δεν επιλέγουν αυτά τα επαγγέλματα διότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν σταθερότητα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στην εποχή μας με βάση αυτά που υπάρχουν στην κοινωνία επιλέγουν τη σταθερότητα. Δεν θέλουν διακυμάνσει το εισόδημά τους, δεν θέλουν περιπέτεια στην οικογενειακή και ατομική τους ζωή. Έτσι λοιπόν επιλέγουν επαγγέλματα τα οποία θα έχουν μια σταθερότητα στις απολαβές, μια σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό τον κυκαιώνα της ακρίβειας αλλά και της καθημερινής ζωής. Έτσι λοιπόν τα επαγγέλματα του τουρισμού, τα οποία δίνουν 6 μήνες μόνο δουλειά και δίνουν μια κακής ποιότητας δουλειά σε σχέση με, την παρεχόμενη χρηματική απολαβή, δηλαδή χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν στον τουρισμό καλύβουν με εντατικοποίηση εργασίας κενό δεκάδων χιλιάδων άλλων εργαζομένων που λείπουν. Άρα 6 μήνες βλέπουμε ότι περνάνε δύσκολα. Έρχονται λοιπόν με ένα τρίμηνο ταμείο ανεργίας το οποίο είναι πλέον πένιχρο όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το κόστος ζωής και έρχονται και 2 μήνες χωρίς εισόδημα. Άρα πείτε μου με βάση αυτές τις προοπτικές ποιος εργαζόμενος θα έρθει να επιλέξει να είναι 2 μήνες χωρίς εισόδημα, 3 μήνες με ένα εισόδημα της τάξης του 60% του κατώτατου μισθού, δηλαδή 450 ευρώ, και 6 μήνες να δουλεύει για 3. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με ευχολόγια, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους και καλό θα είναι να πάρουμε μέτρα.